Χαίρετε κυρίες και κύριοι, παρακολουθείτε το δελτίο ειδήσεων της δημοτικής τηλεόρασης ΣΚΟ. Βγήκε και πάλι στους δρόμους της ΣΚΟ το σάρωθρο μετά τη συντήρησή του από το Δήμο. Από την υπηρεσία καθαιρότησης του Δήμου θα υπάρξει προγραμματισμός για καθαρισμό και πλύσιμο των δρόμων ανά περιοχή και εννοείς οι δημότες θα ενημερώνονται από την προηγούμενη ημέρα ώστε να απομακρύνονται τα οχήματα για να γίνει ουσιαστικός καθαρισμός στις περιοχές που έχει προγραμματιστεί από την υπηρεσία. Το μηχάνημα θα ξεκινάει στις 5 το πρωί και θα ολοκληρώνει την εργασία του στις 10 το πρωί. Ας ακούσουμε τον αντιδήμαρχο Σταμάτη Καμπουράκη που τον συναντήσαμε στην περιοχή Μπαρμπαγιάννη όπου έγινε ο καθαρισμός παραλιακά στην περιοχή. Είμαστε στην ευχάριστη θέση πλέον να πούμε ότι μετά από συντήρηση γιατί είχε κάποια προβλήματα μπορούμε να το προγραμματίσουμε και να βγαίνει σε προκαθορισμένες μέρες και προκαθορισμένες περιοχές τις οποίες θα έχουμε ενημερώσει και τους δημότες από την προηγούμενη μέρα με κάποια χαρτάκια για να μπορούν να απομακρύνουν τα οχήματά τους. Αλλά το βασικό είναι ότι θα μπορεί πλέον με προγραμματισμό και ανά περιοχή να σκουπίζει, να καθαρίζει, πράγμα που δεν ήταν εφικτό το προηγούμενο διάστημα για πολλούς και διάφορους λόγους. Τώρα όμως ένα τέτοιο μηχάνημα του Δήμου το οποίο συντηρήθηκε όπως έπρεπε και με την πρόσληψη και κάποιων χειριστών είμαστε στην ευχάριστη θέση να πούμε ότι θα δρομολογήσουμε και ανακοινότητες αλλά και στην πόλη της ΣΚΟ ποιες μέρες θα βγαίνει και πότε θα βγαίνει και θα ενημερώνουμε αναπεριοχή όπως σας είπα κύριε Βενέρη από την προηγούμενη μέρα για να απομακρύνουν τα οχήματα για να μπορεί να σκουπίσει η σκούπα. Άρα η λειτουργία της σκούπας ξεκινάει από τα μεσάνυχτα. Κάτι το οποίο θα διευκολύνει περισσότερο με την έννοια ότι δεν υπάρχει μεγάλη κυκλοφορία. Ναι, όπως καταλαβαίνετε, πολύ καλά, πολύ ωραία η ερώτησή σας. Όπως καταλαβαίνετε, αυτό το μηχάνημα έχει την ιδιομορφία και ειδικά σε κάποια στενά μέρη της πόλης μας, στο κέντρο της πόλης μας, να κλείνει ουσιαστικά το δρόμο. Οπότε αυτό θα βγαίνει γύρω στις 5-5.30 το πρωί που η κυκλοφορία είναι σχεδόν μηδενική και μέχρι τις 10-11 θα έχει τελειώσει το δρομολόγιο του. Είναι το μοναδικό μηχάνημα, η μοναδική σκούπα που καλύπτει όλο το νησί? Όχι, υπάρχει άλλη μία η οποία βρίσκεται στο Τρίγωνο και η οποία και αυτή και άλλα δύο μικρά σκουπάκια και αυτά θέλουμε να τα συντηρήσουμε, να δούμε σε τι σημείο και σε τι βαθμό υπάρχει ικανότητα να γίνει αυτό και σιγά σιγά όλα θα βγουν και θα παίρνουν το δρόμο τους για να μπορέσουν να εξυπηρετηθούν και οι κοινότητες μας. Αλλά προς το παρόν θα είναι το συγκεκριμένο το οποίο θα ανεβαίνει και στα χωριά. Τα μανίκια λοιπόν ψηλά και οι μηχανές παίρνουν μπροστά. Ακριβώς. Τα μανίκια ψηλά, όλοι μαζί, κανένας μας δεν περισσεύει, ούτε μηχανήματα, ούτε ανθρώπινο δυναμικό, να ομορφύνουμε αυτόν τον τόπο και να είμαστε έτοιμοι και για τους επισκέπτες μας. Από Δευτέρα 1η Ιουνίου θα ξεκινήσει η ανανέωση των υφισταμένων καρτών δωρεάν μετακίνησης της ΚΕΚΠΑΠΙΑΣ για το έτος 2020 καθώς και η έκδοση νέων καρτών μόνο κατόπιν ραντεβού και μεταξύ των πρωινών ωρών κυρίως από τις 8 έως τις 12 το μεσημέρι με την χρήση μάσκας. Σε εφαρμογή των μέτρων προφύλαξης από τον κορονοϊό παρακαλούνται όλοι οι δικαιούχοι της κρίσης της κάρτας της δωρεάν μετακίνησης να επικοινωνούν με τις διοικητικές υπηρεσίες της ΚΕΚΠΑΠΙΑΣ στο τηλέφωνο 2242-022-044 ώστε να ενημερωθούν για τα απαραίτητα δικαιολογητικά που θα πρέπει να προσκομίσουν στην υπηρεσία καθώς και για να κλείσουν ραντεβού. Επίσης διευκρινίζεται ότι οι κάτοχοι της κάρτας απεριορίστων διαδρομών έτους 2019 μπορούν να μετακινούνται με αυτήν το αργότερο μέχρι την 3η 30 Ιουνίου. Από την 1η Ιουλίου υποχρεούνται για την επιβίβασή τους στο λεωφορείο της αστικής συγκοινωνίας να φέρουν τη νέα κάρτα. Αναρτήθηκε η προκήρυξη του διαγωνισμού φωτογραφίας που διοργανώνει η Επιτροπή Τουριστικής Προβολής και Ανάπτυξης του Δήμου ΚΟ με τίτλο «Φωτογραφίζω στο νησί μου». Με αφορμή το ρεπορτάζ της συναδέλφου Σάντι Λαδικού από το Ράδιο Πρώτο σε ό,τι αφορά τη λειτουργία του μηχανήματος PCR μοριακού αναλυτή για κορονοϊό, ο διοικητής του νοσοκομείου Κώστα Μάντης Βασιλιάδης
επισημαίνει σε δηλώσεις στη δημοτική τηλεόραση πως ουδέποτε υπήρξε πρόβλημα μη λειτουργίας του, αφού απλά ανέμενε την πιστοποίηση της βιοασφάλειας για να μπορέσει να θέσει σε λειτουργία τον μοριακό αναλυτή βάσει του υγειονομικού πρωτοκόλλου, αλλά και για την προστασία του προσωπικού του νοσοκομείου. Ενώ η μικροβιολόγος του νοσοκομείου ΚΟ, Ευγενία Παπαδόγκονα, η οποία εκπαιδεύτηκε στο μηχάνημα, δηλώνει πως προέχει η ασφάλεια των ανθρώπων που χειρίζουν τον μοριακό αναλυτή, ο οποίος χρησιμοποιείται σε συμπτωματικούς ασθενείς και οι προχειρητικοί έλεγχοι θα συνεχίσουν να στέλνονται στην Αθήνα. Κύριε Διοικητά, με αφορμή το ρεπορτάζ της συναδέλφου της Σάντι Λαντικού από το Ράδιο Πρώτο, σε ό,τι αφορά το μηχάνημα αυτό το οποίο σας παραδόθηκε από την περιφέρεια για τα τεστ του κορονοϊού, θα θέλαμε να μας πείτε τελικά αν λειτουργεί αυτό το μηχάνημα. Το μηχάνημα το παραλάβαμε, δεν είναι στα κουτιά όπως μας είπανε. Το έχουμε τοποθετήσει και περιμένουμε να γίνει η τοποθέτηση του μοριακού του μηχανήματος, ο οποίος θα έχει την προστασία του ανθρώπου που θα το χειρίζεται. Το μηχάνημα αυτό έπρεπε να πιστοποιηθεί ώστε να μπορούμε να είμαστε σίγουροι ότι λειτουργεί και μετά να γίνει η σύνδεσή του πάνω στον μοριακό αναλυτή. Και από εκεί και πέρα ξεκινάμε και κάνουμε τα τεστ. Τα πάντα είναι όλα έτοιμα. Έχουν τοποθετηθεί το ηλεκτρικό ρεύμα, το νερό, το air conditioning δουλεύει. Τα πάντα είναι έτοιμα. Δεν βρίσκεται δηλαδή αυτό το μηχάνημα στις κούντες. Έχει συνδεθεί ουσιαστικά αυτό. Φυσικά και όχι. Φυσικά και όχι. Και σήμερα τώρα να πάμε εκεί να το δείτε. Πραγματικά θα το δείτε ότι περιμένει την υποδοχή του θαλάμου ασφάλειας. Το οποίο εγώ κρατώντας το πρωτόκολλο δεν θα μπορούσα ποτέ. Μα ποτέ να μην είμαι νομότυπος, να αφήσω τον γιατρό το δικό μας από εδώ να μπει μέσα και να το χειριστεί χωρίς να είναι σίγουρος 100% ότι δεν θα προκύψει το οτιδήποτε. Δεν ξέρω άλλοι αν το κάνανε. Το πρωτόκολλο λέει αυτό, ότι απαιτεί βιοασφάλεια νούμερο 2. Και αυτή η βιοασφάλεια έχει τώρα εξασφαλιστεί. Βεβαίως. Και τώρα είμαστε να το τσεκάραμε το μηχάνημα και είναι όντως OK. Και λοιπόν θα του πάμε δίπλα εκεί που θα γίνονται τα τεστ. Αυτό το μηχάνημα πού ήταν το σύγκριο? Ήταν μέσα στο μικροβιολογικό, το οποίο το μετακινούμε τώρα από εκεί και το πάμε στο χώρο που έχουμε στήσει το μοριακό αναλυτή. Μάλιστα. Εσείς είστε η γιατρός η οποία έχει εκπαιδευτεί σε αυτό το μηχάνημα και θα θέλαμε και την δική σας ιατρική έτσι, ιδιότητα να μας το πω. Προσωπικά με πολύ μεγάλη μου έκπληξη πληροφορήθηκα ότι έχει δημιουργηθεί ένα θέμα με ένα συγκεκριμένο άρθρο το οποίο αναφέρει ότι το μηχάνημα σκουριάζει στα κουτιά, ότι δεν πρόκειται ποτέ να χρησιμοποιηθεί, ότι η πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου ΚΟΗ, η κυρία Φραντζάκη, ανέφερε ότι το παραλάβαμε αλλά δεν πρόκειται να το δουλέψουμε και άλλα συναφή, ότι οι γιατροί είμαστε, δεν έχουμε εκπαιδευτεί για τη χρήση του μηχανήματος. Εσείς είστε η γιατρός η οποία έχει εκπαιδευτεί. Γιατρός, η βιοπαθολόγος, η οποία εξουσιοδοτήθηκα από τη διοίκηση του νοσοκομείου να μεταβώ στη Ρόδο, να παραλάβω τον συγκεκριμένο αναλυτή και να εκπαιδευτώ στη χρήση και τη λειτουργία του. Με τη σειρά μου εκπαίδευσα και τους υπόλοιπους συναδέλφους του μικροβιολογικού, ούτως ώστε και είμαστε όλοι σε θέση να το λειτουργήσουμε το μηχάνημα. Είχαμε ένα πρόβλημα, γιατί δεν είναι ένας απλός αναλυτής που, όπως καταλαβαίνετε και πολύ καλά γνωρίζετε, διαχειριζόμαστε δείγματα υψηλής μολυσματικότητας. Δεν μπορούμε να τον δουλέψουμε, θα δουλέψει το μηχάνημα, να τον φορτώσει με δείγμα, αλλά πρέπει να εξασφαλιστεί και από τη διοίκηση του νοσοκομείου πρωτίστως, έτσι, ότι τηρούνται τα πρωτόκολλα για τη βιοασφάλεια επίπεδου 2 που απαιτεί το συγκεκριμένος αναλυτής. Το θάλαμο νηματικής ροής που χρειάζεται για να διαχειριστούμε τα δείγματα, να τα ανοίξουμε και να τα δουλέψουμε, τον είχαμε τοποθετημένο στο μικροβιολογικό εργαστήριο. Από εκεί και πέρα είχαμε κάποια τεχνικά προβλήματα, γιατί είναι ένας πολύ βαρύς θάλαμος μηχάνημα, το οποίο έπρεπε να μεταφερθεί με κάποιο τρόπο. Η τεχνική υπηρεσία του νοσοκομείου δεν μπόρεσε, δεν κατέστη δυνατό, γιατί για κάποιους λόγους μέσα το εργαστήριο έχει και τους άλλους αναλυτές και δεν μπορούσε να περάσει ειδικό μηχάνημα Clark, δεν ξέρω πώς το λέτε, της μεταφορικής, για να το φορτώσουμε, με αποτέλεσμα να έχουμε ταλαιπωρηθεί λίγο με αυτό το ζήτημα. Η διοίκηση φρόντισε, από ό,τι πληροφορήθηκα και εγώ, επιλύθηκε και αυτό το πρόβλημα. Αύριο το πρωί θα έρθει η μεταφορική, θα μεταφέρουμε και είμαστε έτοιμοι. Δεν υπάρχει κάτι άλλο που μας κολλεί. Είχε προκύψει η ανάγκη να χρησιμοποιηθεί και δεν χρησιμοποιήθηκε από εσάς? Πώς και όχι. Μέχρι τώρα έχουμε μόνο προεγχειρητικούς ελέγχους, τους οποίους στέλνουμε στην Αθήνα
Και να ενημερώσω επίσης ότι θα εξακολουθήσουμε να στέλνουμε στην Αθήνα δείγματα προεγχειρητικών ελέγχων και μετά τη χρήση του μηχανήματος, διότι είναι υψηλότατο το κόστος και το συγκεκριμένο μηχάνημα αφορά, έχει πολύ συγκεκριμένη ένδειξη για χρήση σε καθαρά συμπτωματικούς ασθενείς, ούτως ώστε να ξέρουμε πώς θα διαχειριστούμε το ύποπτο περιστατικό, είτε στην εφημερία είτε στην πρωινή, ας το πούμε, βάρδια. Να ξέρουμε αν θα πρέπει να το απομονώσουμε για τον κίνδυνο διασποράς, περαιτέρω διασποράς, ή να αφαιθεί ελεύθερο το ύποπτο περιστατικό. Γιατί όλη αυτή η αναστάτωση, όλη αυτή η παραπληροφόρηση πραγματικά εξεπλάγει. Δημιουργήθηκε ένα κλίμα, ένα περιβάλλον ότι η διοίκηση είναι αδιάφορη, οι γιατροί είμαστε άσχετοι και απέδευτοι και ανεκπαίδευτοι, η κυρία πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου ότι συκοφαντεί το νοσοκομείο μας, για όνομα του Χριστού και της Παναγίας, έτσι. Σε καμία περίπτωση κανένας δεν μπορεί να είναι υπόλοιπο για κάτι τέτοιο. Όλοι, και η πρόεδρος και η διοίκηση και εμείς οι γιατροί, ο καθένας από τη σκοπιά του και από το μετερίζι του, κάνουμε τα πάντα για να λειτουργήσει και να μπορέσουμε να προσφέρουμε ποιοτικές υπηρεσίες. Mm-hmm. Αλλά πρωτίστως και με ασφάλεια για εμάς τους ίδιους και για τους ασθενείς. Αυτό θέλω να σας ρωτήσω, κύριε Διοικητά. Όλη η διαδικασία την οποία ακολουθήσετε εσείς είναι με βάση κάποιο συγκεκριμένο πρωτόκολλο και θέλατε να διασφαλίσετε φυσικά και τους εργαζόμενους που θα τα χειριστούν. Δεν μπορούσα ποτέ να στείλω κάποιο γιατρό και να του πω σαν το στέλνω στη μάχη, στον πόλεμο και να του πω μην παίρνει όπλα μαζί σου. Δεν θα μπορούσα ποτέ να το κάνω. Έπρεπε να είμαι σίγουρος ότι είναι όντως safe, ασφαλές το μηχάνημα και τότε να μπουν οι γιατροί. Εγώ προσωπικά εισηγήθηκα. Είναι και η δουλειά σας, νομίζω, να διασφαλίσετε ναι. την εργασία των συναδέλφων. Ακριβώς. Πρωτίστως είναι αυτό. Ο γιατρός να είναι ασφαλής εκεί που θα δουλέψει. Και αυτό έκανα. Δεν έκανα τίποτα παραπάνω. Και αυτό, αν μου πήρε 4 μέρες παραπάνω, τότε χρεώστε με γι' αυτό. Λόγω απαραίτητων εργασιών στο δίκτυο αποχέτευσης στον κεντρικό δρόμο της Κεφάλου στην θέση Αμπέλα θα γίνει μερική διακοπή της κυκλοφορίας αύριο Παρασκευή και από την ΔΕΙΑΚ εφιστάται η προσοχή όλων όσων διέρχονται από την συγκεκριμένη περιοχή. Σε ρυθμούς θερινής περίοδου, η προετοιμασία σε θέματα καθημερινότητας στην κοινότητα Καρδάμενας, όπως μας ενημερώνει ο πρόεδρος Νίκος Πόγιας, με τους επαγγελματίες να ετοιμάζονται και να ανησυχούν για το ποιες ξενοδοχειακές μονάδες θα ανοίξουν φέτος. Βλέπετε ότι είναι ωραία και χωρίς κόσμο. Η προετοιμασία, Μαρία μου, βλέπουμε ότι έχει ξεκινήσει σιγά-σιγά, δειλά βέβαια, γιατί ακόμα δεν ξέρουμε ούτε τι θα γίνει, αν θα ανοίξουν κάποια ξενοδοχεία μεγάλα ή ποια θα ανοίξουν, και υπάρχει μια ανησυχία γενικώς στον κόσμο αν θα δουλέψει ή δεν θα δουλέψει. Είναι σοβαρά τα προβλήματα. Υπάρχει δηλαδή η έκδηλη ανησυχία από κάποιους τουλάχιστον επιχειρηματίες, υπάρχει το ενδεχόμενο να ανοίξουν κάποιες μεγάλες ξενοδοχειακές μονάδες, μιας και η Καρδάμενα έχει μία από τις μεγαλύτερες μονάδες του νησιού. Ναι, μετά την πόλη ξέρουμε ότι έχει τις μεγαλύτερες μονάδες και είναι ότι υπάρχει ανησυχία ότι κάποιοι δεν θα ανοίξουν. Τώρα κατά πόσο είναι αληθές αυτό θα το ξέρουμε τις επόμενες μέρες που θα κάνουν τις συναντήσεις τους οι ιδιοκτήτες με τα διευθυντικά τους προσωπικά και θα βγάλουν τις τελικές αποφάσεις. Εσείς ως κοινότητα, ποια είναι η δική σας η προετοιμασία για την ενόψη της τουριστικής περίοδου, ποιες είναι οι παρεμβάσεις που κάνετε? Εμείς οι παρεμβάσεις που κάνουμε είναι μετρημένες, γιατί είχαμε και έλλειψη προσωπικού, πήραμε κάποια άτομα τα οποία δεν είναι επαρκή. Προσπαθούμε να καθαρίσουμε κάποια πράγματα, να καλοποιήσουμε τους χώρους. Τώρα εξελίσσεται μια επιχείρηση καθαρισμών των παραλιών και στρώσιμο πάλι. Βέβαια με διάφορα προβλήματα, γιατί εντάξει, όλοι έχουν μια ανησυχία και όλοι φοβούνται ότι κάποιοι θα επωφεληθούν, κάποιοι θα αδικηθούν. Αυτό πάντα συμβαίνει, αλλά καλό είναι να τα αφήσουμε στην άκρη και να δούμε όλοι το κοινό καλό του κάθε χωριού και του τόπου μας όλου, για να μπορούμε να, αν ανοίξει η σεζόν όπως θα ανοίξει, να δούμε τι μπορούμε να κερδίσουμε παρά από αυτά που θα χάσουμε. Τα μηνύματα που λαμβάνετε εσείς και από τους επαγγελματίες εδώ του χωριού ποια είναι, και κυρίως τους μικροεπαγγελματίες? Όλοι έχουν την ανησυχία του πώς θα ανοίξουν και πώς θα λειτουργήσουν. Βέβαια περιμένουμε τις αποφάσεις για τους κοινόχρηστους χώρους, για την κοία των παραλιών, πώς θα λειτουργήσουν και τι ομπρέλες, τι αποστάσεις θα βάλουν
και τις ξαπλώστρες. Πώς θα λειτουργήσουν είναι κάτι πρωτόγνωρο που και πιστεύω ότι ο Δήμος και η υπηρεσία προσπαθεί να το τρέξει. Θα το δούμε τις επόμενες μέρες. Δεν είναι κάτι σίγουρο. Να κάνουμε και μια παράκληση στους επιχειρηματίες που διαχειρίζονται παραλίες να περιμένουν λίγο, να μην στρώσουν ακόμα τις ομπρέλες τους μέχρι να βγει η επίσημη απόφαση και να δούμε πώς θα λειτουργήσει ο καθένας, να μην προτρέχουμε λίγο. Έτσι κι αλλιώς ο τουρισμός θα πάει από τον Ιούλιο και μετά, ό,τι ανοίξει με τις πτήσεις που περιμένουμε να ανοίξουν. Σε ό,τι αφορά κάποια έργα που είναι δρομολογημένα εδώ στο χωριό. Από όσο, επειδή όπως γνωρίζετε ήμουν και από την προηγούμενη Δημοτική Αρχή, έχει δρομολογημένα έργα, τα οποία και αυτά καθυστερούν και δεν ξέρω τον λόγο και δεν πήρα και απάντηση. Ας πούμε ο παραλιακό μέτωπο έχει μια συνέχεια η οποία έχει σταματήσει. Από τον Ιούνιο ήταν να υπογραφεί η σύμβαση, υπάρχει ανάδοχος. Λόγω του κορονοϊού, λόγω της τάσης. Κοίταξε τώρα, και ο κύριος Τσόδρας έλεγε ότι ο άλλος πέθανε από καρδιά και ήταν το κορονοϊός. Εντάξει, κάποια πράγματα τα ρίχνουμε στον κορονοϊό, αλλά έπρεπε να ήμασταν έτοιμοι. Ας πούμε, πιστεύω εγώ, γιατί πάντα πρέπει να είναι έτοιμος ένας χώρος. Δεν είναι μόνο για τους επισκέπτες που έρχονται, αλλά και για τους ανθρώπους που ζουν εδώ. Μία καθίστηση στο λιμάνι, η οποία ακόμα δεν την έχουμε δει και εντάξει, νομίζω ότι την τρέχει λίγο το λιμενικό ταμείο. Δεν μπορώ να πω να ρίξω ευθύνες σε κάποιους. Περιμένω και εγώ να δω τι θα γίνει. Απλά πρέπει να κινούμαστε λίγο πιο γρήγορα και να ενημερώνει ο ένας τον άλλο για να ξέρουμε και τι γίνεται και εμείς, ας πούμε, που εγώ είμαι πρόεδρος και με έχω ψηφίσει το χωριό για να τους αντιπροσωπεύω. Έχει πολλές φορές σε κάποια έργα που δεν ξέρω τι να πω στον κόσμο, γιατί δεν ξέρω πού κολλησιεργούν, ας πούμε. Σε ό,τι αφορά αυτό το λιμάνι που είπατε για την καθίστηση με το λιμενικό ταμείο, έχετε έρθει σε επικοινωνία, τι σας έχουν απαντήσει? Ναι, ξέρω ότι έχει γίνει. Είχε βγει στον αέρα ένας διαγωνισμός ο οποίος ήταν άκαρπος, δεν βρέθηκε ανάδοχος. Πολύ πιθανό γιατί το ποσό ήταν μικρό. Έχει, όλα τα έργα έχουν μια διαδικασία, η αλήθεια. Εκτός τα έργα του κατεπήγοντος που έχουν μια άλλη προτεραιότητα. Και αυξήσαν, έγινε μια αναμόρφωση προϋπολογισμού από όσο ξέρω τώρα προχθές, με ένα νέο ποσό για να καλύψει όλη την κατάσταση. Πιστεύω ότι θα βρεθεί ανάδοχος και σύντομα θα το φτιάξουμε. Επίσης, κύριε Πόγενη, σε εξέλιξε το έργο με το γεφύρι. Θα θέλαμε να μας πείτε καταρχήν πώς βρίσκονται, πού βρίσκονται οι εργασίες. Η μικρή γέφυρα του Τσουκαλαριών. Και αυτή ήταν δρομολογημένη και δημοπρατημένη από την προηγούμενη Δημοτική Αρχή. Και είναι καλό που υπάρχει έτσι μια συνέχεια, γιατί έχει αρκετά δρομολογημένα έργα. Επειδή τα γνωρίζω, γιατί ήμουνα. Και είναι καλό να υπάρχει συνέχεια. Το μόνο μου παράπονο είναι ότι να δούμε λίγο και τα χωριά. Την πόλη, ωραία, δρομολογούν τα έργα της εκεί, πάει καλά. Βέβαια δεν θα πάει και αυτή καλά λόγω τουρισμού, έτσι, λογικό είναι ότι θα έχουμε τα θέματά μας. Αλλά πρέπει να δώσουμε και μια έμφαση στα χωριά, να μην είναι τόσο άνηση. Και όπως γνωρίζετε με λένε παραπονιάρι πάντα εμένα, επειδή ζητάω. Το θέμα είναι να παίρνουμε τουλάχιστον κάποια από αυτά που ζητάμε, όλα τα χωριά, έτσι, όχι καρδάμενα μόνο. Και να τα βλέπουμε λίγο πιο ευαίσθητα, γιατί έχει μεγάλο όγκο τουριστών, κακά τα ψέματα. Σε ό,τι αφορά το δίκτυο ομβρίων που έγινε στην συγκεκριμένη περιοχή της Τσουκαλιά, που ήταν ένα πρόβλημα δεκαετίες που ήταν άλυτο και τώρα έχει βρεθεί η λύση από την ΔΕΙΑΚ. Αυτή τη λύση την έδωσα εγώ. Δεν το έχει πει ο... Ναι, το είπε ο Ζαχαρός. Ναι, τους έδωσα μια άλλη σκάρα εγώ. Αυτή η κίνηση είναι καλή, βέβαια. Υπάρχει και ένα θέμα στην υψομετρική διαφορά της παραλίας σε αυτή την περιοχή, με το ποτάμι δίπλα, που συνήθως όταν ο σωλήνας, ας πούμε, και η νοτιά έφερνε το νερό μέσα, δεν μπορούσε να αποβάλει το νερό του δρόμου. Τώρα προσπαθούμε και έχουμε αλλάξει, βάλαμε μεγαλύτερες σωληνώσεις, διπλή σκάρα, είναι καλό αυτό. Πιστεύω ότι θα βοηθήσει την περιοχή εκεί να μην αποκόπτεται από μια, ας πούμε, νεροποντή και να περιμένουμε να καθαριστεί για να μπορεί ο κόσμος να κινείται προς τα Τσουκαλαριά. Το γεφύρι θα δώσει μεγάλη, έχει διαφορά, θα γίνει κάτι καλό, γιατί θα είναι και πιο εύκολο στον καθαρισμό του και στην απορροή των υδάτων θα είναι καλό. Βέβαια το ότι
Κάποιοι άλλοι λόγοι λόγω απογοητευτικού και τη σύνδρευση που περνάνε μεγάλα δίχτυα και του ΟΤΕ μας βγάζει λίγο εκτός σχεδιασμού από αυτό που ήταν να γίνει. Θα δούμε πώς μπορούμε να το κάνουμε, μήπως προσαρμόσουμε ένα πεζοδρόμιο πλωτό ή κάτι άλλο για να εξυπηρετούμε τους πεζούς, γιατί πάντα υπήρχε πρόβλημα εκεί στο θέμα των πεζών. Με 11 θέματα στην ημερήσια διάταξη συνεδριάζει αύριο το Περιφερειακό Συμβούλιο Νοτίου Αιγαίου μέσω τηλεδιάσκεψης βάσει του σχετικού νομοθετικού πλαισίου. Μεγάλες αντιδράσεις έχει προκαλέσει η δράση ατόμων που δυστυχώς δολοφονούν θαλάσσια θηλαστικά στη θαλάσσια περιοχή των Δωδεκανήσων. Τις τελευταίες ημέρες έχει παρατηρηθεί μια πραγματική θηριωδία στην περιοχή, καθώς στις ακτές των πανέμορφων ελληνικών νησιών ξεβράζονται κατασφαγμένες φώκες και δελφίνια, είδη που αποτελούν ένα από τα χαρακτηριστικά της θάλασσας του Αιγαίου. Ο διευθυντής του Ινστιτούτου Αρχιπέλαγος Θοδωρής Τσιμπίδης εξέδωσε ανακοίνωση με την οποία περιγράφει την ομότητα εκείνων που τραυμάτισαν και δολοφόνησαν τα θηλαστικά στο Αιγαίο και ζητά εμέσως πλην σαφώς την παρέμβαση των αρμόδιων αρχών της πολιτείας ώστε να εντοπιστούν οι δράστες και να τιμωρηθούν παραδειγματικά. Συνεχίζονται οι προσπάθειες καθαρισμού σε γήπεδα, πάρκα και σχολεία στη Δημοτική Κοινότητα Σφενδιού με τα συνεργεία της Δημοτικής Κοινότητας να βρίσκονται σε καθημερινή εγρήγορση. Καλή σας μέρα και τα χρόνια πολλά εκ μέρους της Δημοτικής Κοινότητας. Να σας πω σήμερα ότι εορτάζουμε την εορτασμό της αναλήψεως. Ιδιαίτερη χαρά. Είχαμε σήμερα το πρωί το σεβασμιότατό μας εδώ στην κοινότητα και χθες το βράδυ με αρκετό κόσμο και με τα απαραίτητα μέτρα ασφαλείας φυσικά. Σήμερα συνεχίζουμε τις εργασίες και βρισκόμαστε στο πρώτο και δεύτερο νηπιαγωγείο. Είχαμε τελειώσει πριν από λίγες ημέρες όλους τους καθαρισμούς τόσο στο Λύκειο του Ζεπαρίου, στο γυμνάσιο και σήμερα και μέχρι αύριο το μεσημέρι θα έχουμε τελειώσει όλες τις εργασίες και στον παιδικό σταθμό του Ζεπαρίου. Οι προσπάθειες καθαρισμού συνεχίζονται. Έχει γίνει ένας ευρύτερος καθαρισμός τόσο στο μπάσκετ, στα γήπεδα ποδοσφαίρου, στην παιδική χαρά και σε όλα τα πάρκα και άλσεις που υπάρχουν στο κοινότητά μας. Και συνεχίζουμε τους απαραίτητους προγραμματισμούς. Είναι δηλαδή έτοιμα τα σχολεία, είναι υποδεχθούν ουσιαστικά και τα παιδιά την Δευτέρα 1η του Ιούνιου, επομένως όλα είναι καθαρά στους εξωτερικούς χώρους. Είναι πάρα πολύ καθαρά και αυτό έχει έτυχε να είναι και συμπτωματικά με την έναρξη της τουριστικής σεζόν. Δηλαδή συμπίπτουν αυτά, καθαρίζουμε μεν στο Τιγκάκι και στη Ζιά που θα είμαστε και τη Δευτέρα, αλλά έπρεπε να κάνουμε τους απαραίτητους καθαρισμούς και στο Λύκειο και στο Γυμνάσιο και στα Δημοτικά και στο Ανεπιστήμιο. Εμείς λοιπόν αύριο την Παρασκευή το μεσημέρι θα είμαστε έτοιμοι. Θα γίνουν και απαραίτητοι, το Σαββάτο πρωί θα γίνουν απαραίτητοι ψεκασμοί που έχει αναλάβει και τον πρόεδρο που έχω συνοηθεί του Σχολικού Επιτροπή, τον κύριο Μήτρου, όπου θα κάνει τους καθαρισμούς εσωτερικά. Εμείς θα κάνουμε τους απαραίτητους ψεκασμούς εξωτερικά. Οπότε τα παιδιά θα είναι έτοιμα τη Δευτέρα το πρωί. Θα γίνουν δηλαδή και σχετικές απολυμάνσεις. Βεβαίως, απολυμάνσεις βέβαια. Ήδη πρέπει να πω πολύ γρήγορα. Η Σχολική Επιτροπή κινήθηκε, έκανε το Λύκειο. Μετά από εμάς, δηλαδή, τους καθαρισμούς, είχαμε τους εσωτερικούς και εξωτερικούς απολυμάνσεις, έτσι ώστε τα παιδιά και οι γονείς να υπάρχει αυτή η ασφάλεια που πρέπει να υπάρχει. Σε ό,τι αφορά τις υπόλοιπες εργασίες που γίνονται στην κοινότητά σας, πού βρίσκονται τα συνεργεία αυτή τη στιγμή και τι ακριβώς. Η κοινότητα, όπως σας είπα, είναι σήμερα και χτες, τις επόμενες μέρες συνεχίζουμε με τα μηχανήματα του εργοταξίου την επίστρωση, τον καθαρισμό στις παραλίες. Το έχουν δει αυτό, είναι η δεύτερη φάση που πάμε. Πάμε τώρα πλέον για την τελική φάση, έτσι ώστε η παραλία να είναι στρωμένες και έτοιμες προς επαγγελματίες. Και τα συνεργεία, όπως σας είπα, μέχρι και αύριο θα είμαστε στα νηπιαγωγεία και παιδικούς σταθμούς. Και Δευτέρα πρωί, πρώτα Θεός με το καλό, έχουμε προγραμματίσει τον καθαρισμό για 2 μέρες τουλάχιστον που θα βρισκόμαστε στην περιοχή της Ζίας. Στη Ζία τι ακριβώς εργασίες θα εκτελούνται? Ζία θα γίνουν οι καθαρισμοί που με τα μηχανήματα τα χορτοκοπτικά μας, δηλαδή το συνεργείο της κοινότητας, ό,τι έχει να κάνει με την ευρύτερη καθαρισμό, κλαδιά, χόρτα και αμέσως μετά φυσικά το καθιερωμένο πλήσιμο που θα γίνει σε όλη από την πλατεία της Καρδιάς μέχρι την κεντρική πλατεία που θα γίνει ένα γενικότερο πλήσιμο, δηλαδή στις πέτρες επάνω μετά τον καθαρισμό. Σύμφωνα με τροπολογία που κατέθεσε ο Υπουργός Δικαιοσύνης Κωνσταντίνος Τσιάρας, πλέον από έδρας ο πρόεδρος του δικαστηρίου θα επαναπροσδιορίζει τις ματαιωθήσεις υποθέσεις, ενώ παράλληλα ματαιώνονται οι πληστηριασμοί από 1η Ιουνίου έως 31 Εβδόμου. Ειδικότερα μετά την τροπολογία, ρυθμίζονται ζητήματα για τον τρόπο επαναλειτουργίας των δικαστηρίων και των εισαγγελιών της χώρας, οι εργασίες των οποίων ανεστάλησαν προσωρινά με διδοχικές κοινές υπουργικές αποφάσεις. Η τροπολογία αποσκοπεί στην διασφάλιση των δικαιωμάτων
των διαδίκων με την ταυτόχρονη ελαχιστοποίηση των εξόδων των διαδίκων που προκύπτουν από την ματέωση των υποθέσεων. Η τοπική γαστρονομία στοχεύει στην τουριστική ανάπτυξη, τονίζει η Μέρη Τριανταφυλοπούλου, συντονίστρια της Ομάδας Εργασίας Γαστρονομικού Τουρισμού της Νέας Δημοκρατίας, και επισημαίνει πως τόσο ο Δήμος της Κόσο και η Περιφέρεια του Αιγαίου βοηθούν στην απορρόφηση των τοπικών προϊόντων και πρέπει και οι καταναλωτές να ενισχύουν τα σούπερ μάρκετ που διαθέτουν τοπικά προϊόντα, γιατί η δύναμη βρίσκεται στα χέρια του καταναλωτή. Στην ουσία, η ομάδα εργασίας την οποία συντονίζω έχει να κάνει με την ανάπτυξη, την προβολή και την πρόθεση του γαστρονομικού τουρισμού. Και επειδή γαστρονομικός τουρισμός είναι γαστρονομικές εμπειρίες, κατά βάση έχουμε να κάνουμε με τις συνταγές και τα τοπικά προϊόντα. Οπότε, ναι, μέσα σε όλο το πλαίσιο της ανάπτυξης έχει να κάνει και με τις σχέσεις του πρωτογενή τομέα με τον τουρισμό. Δηλαδή, όσο το δυνατόν, να αυξήσουμε τη δυνατότητα προϊόντα να πηγαίνουν στον τουρισμό. Δεδομένου ότι έχουμε μελετήσει και υπάρχουν χώρες στην Ευρωπαϊκή Ένωση που δίνουν πάνω από 50 και 60% απορροφητικότητα στα προϊόντα τους στο κομμάτι του τουρισμού, ενισχύοντας έτσι ένα ποιοτικό κομμάτι και βγάζοντας έξω τον πολιτισμό, τα ήθη, τα έθιμα και όλα αυτά που περιγράφονται μέσα από ένα πιάτο φαγητό. Πόσο σημαντικό είναι ότι οι άνθρωποι που ασχολούνται με τον πρωτογενή τομέα έχουν μια πολύ έντονη ανησυχία, βλέποντας ότι τα ξενοδοχεία τα μεγαλύτερα ίσως να μην ανοίξουν, και υπάρχει μια έκδηλη ανησυχία για το πού θα διαθέσουν τα προϊόντα τους. Αυτή η ανησυχία, πώς μπορεί ουσιαστικά να βοηθηθούν αυτοί οι άνθρωποι τους ώστε να μετριαστεί ίσως το. Έτσι, για να δώσουμε ένα στίγμα, εμείς έχουμε τη χαρά στην ΚΟΝ συνεχώς να αναπτύσσουμε τον πρωτογενή μας τομέα για να απορροφηθεί σε ό,τι έχει να κάνει με τον τουρισμό, είτε είναι εστιατόρια είτε είναι ξενοδοχεία. Αυτή τη στιγμή ζούμε όλοι μια κατάσταση που είναι χαρτογραφτή, δεν την ξέρουμε και ήταν και ξαφνική. Ετοιμαζόμαστε για μια εξαιρετική χρονιά και είχαμε βγάλει τα προϊόντα μας σε αυτή την κατεύθυνση, δηλαδή να κάνουμε προϊόντα με συμφωνίες με τα ξενοδοχεία, με τα εστιατόρια. Ξαφνικά βλέπουμε ότι τουλάχιστον μέχρι τώρα δεν μπορούμε να έχουμε αυτή την απορροφητικότητα. Και βεβαίως δεν μπορούμε να έχουμε και κάποια άλλη εύκολη λύση αυτή τη στιγμή. Γιατί δεν έχουμε συγκεκριμένες ποσότητες, δεν έχουμε συγκεκριμένες τιμές. Ξέρω και πολύ καλά με τις επαφές που έχω και με τον Αγροτικό Σύλλογο και με τους θεσμικούς φορείς της τοπικής αυτοδιοίκησης, ότι και από το Δήμο και την Περιφέρεια γίνονται κάποιες κινήσεις όσον αφορά την βοήθεια στην απορροφητικότητα αυτών των προϊόντων. Είτε είναι φρέσκα, είτε είναι τυποποιημένα. Γιατί το ίδιο πράγμα με τα προκυπευτικά υπάρχει και στα τυποποιημένα προϊόντα. Οπότε, καλό θα ήταν και τα προϊόντα και τα σούπερ μάρκετ, τα μεγάλα, τα τοπικά, να βάλουν κάποια στιγμή κάποια προϊόντα. Αυτό θα ήταν ευχής έργο, τουλάχιστον σε μια δύσκολη στιγμή, να στηρίξουν την τοπική παραγωγή, δεδομένου ότι το νοικοκυριό της ΚΟ κατά 80% ψωνίζει και από τα μεγάλα σούπερ μάρκετ. Μην το ξέρουμε. Λοιπόν, και βεβαίως να ενισχύσουμε και άλλα σούπερ μάρκετ, γιατί δεν μπορούμε να πούμε ονόματα, γιατί θα θεωρηθεί διαφήμιση, που βεβαίως υπάρχουν τοπικά σούπερ μάρκετ που έχουν πολύ καλή διάθεση των τοπικών προϊόντων, και επειδή ουσιαστικά τώρα αυτή τη στιγμή πρέπει ο ένας να στηρίξει τον άλλον και η τοπική οικονομία έχει να κάνει με το να σκεφτούμε όλοι πώς θα στηριχτούμε μεταξύ μας. Η δύναμη είναι στο χέρι του καταναλωτή, όταν θα πάει σε οποιοδήποτε κατάστημα να ζητήσει τοπικά προϊόντα. Και έτσι όλοι μαζί να προσπαθήσουμε να ξεπεράσουμε αυτή την δυσκολία, η οποία βέβαια είναι μια πάρα πολύ δύσκολη κατάσταση για όλους μας, που όμως ελπίζουμε μέσα από αυτή να δούμε κάποιες παθογένειες που υπήρξαν στο παρελθόν, να τις βελτιώσουμε και να κάνουμε μια αγροτική παραγωγή στην ΚΟ που έχει ιδιαίτερα χαρακτηριστικά. Τα προϊόντα μας είναι πολύ νόστιμα, γιατί έχουμε πολύ καλό περιβάλλον και έχουμε εξαιρετικούς παραγωγούς. Γιατί δεν παίζει ρόλο μόνο το περιβάλλον, παίζει ρόλο και η παραγωγή που μοιράζουν τα προϊόντα. Να έχουμε κατεύθυνση, ναι, για τον τουρισμό, αλλά μια γενικότερη κατεύθυνση προβολής και προώθησης και εξωστρέφειας στα προϊόντα μας. Κύριε Τριανταφυλοπούλου, θα ήθελα έτσι να μου σχολιάσετε το ότι τα γαστρονομικός, οι εκδηλώσεις που γινόντουσαν μέχρι πρότινος στο νησί μας, που προωθούσαν ουσιαστικά τα τοπικά προϊόντα, έχει μπει σαν μία από τις καλύτερες δράσεις που ενισχύουν τον γαστρονομικό τουρισμό. Και αυτό είναι δημοσιευμένο και είναι κάτι το οποίο ουσιαστικά τονώνει πραγματικά τα προϊόντα της ΚΟΟ. Και δικαιώνει όσους το ξεκίνησα από την αρχή, και εσείς βέβαια είσαστε μία από αυτούς. Δικαιώνει και ευχαριστιόμαστε, γιατί στην ουσία, τι είναι, το έχουμε πει, ένας ύμνος στον εθελοντισμό. Γιατί όλο αυτό το πράγμα έγινε χωρίς χρήματα, μόνο γιατί κάποιοι άνθρωποι πίστεψαν στην. Πολλοί όμως άνθρωποι και από πολλούς φορείς, σχεδόν όλοι. Δεν υπήρχε άνθρωπος στην ΚΟ. Δεν υπήρχε άνθρωπος που δεν το. Και νομίζω ότι και αυτή είναι η επιτυχία του. Και μακάρι να συνεχιστεί, γιατί μέσα στα πλαίσια της όλης δραστηριότητας του Υπουργείου Τουρισμού υπάρχει η κατάρτιση ενός ψηφιακού γαστρονομικού οδικού χάρτη, που θα έχει και γαστρονομικές εκδηλώσεις. Είναι πολύ σπουδαίο λοιπόν. Με αυτό το χάρτη ξέρετε ότι πάμε στην ψηφιακή εποχή, όλα θα γίνονται ψηφιακά. Και ένας επισκέπτης που θα έρχεται για την Ελλάδα και θα έρθει στην ΚΟ, θα απαντήσει να δει τι γίνεται στην ΚΟ.
και μπορεί αυτό το φεστιβάλ να, έχει, να δώσει κάτι παραπάνω από το να το επιλέξει σε σχέση με μια άλλη περιοχή. Μιας και είστε στην κεντρική διοίκηση και γνωρίζετε πολύ καλά το θέμα του πρωτογενή τομέα, θα ήθελα να μας πείτε αν θα υπάρξει περισσότερα μέτρα στήριξης στο κομμάτι του πρωτογενή τομέα και των ανθρώπων που ασχολούνται με αυτό. Συνεχώς αυτό συζητάμε. Έχουμε και τη νέα ΚΑΠ μπροστά μας. Απλώς το Υπουργείο είναι πάρα πολύ προσεκτικό σε ό,τι αφορά την επιλογή του σε κάποιες διευκολύνσεις στους αγρότες που να έχουν σχέση με την αποτέλεσμα της πανδημίας, να έχουν σχέση δηλαδή με αυτό που συμβαίνει τώρα. Γενικότερα βέβαια, ξέρετε ότι υπάρχει μια έντονη διάθεση της κυβέρνησης να στηρίξει τον πρωτογενή τομέα σε αναπτυξιακή πορεία. Γιατί τώρα στη δυσκολία να σταθούμε δίπλα τους, ναι και θα σταθεί, το Υπουργείο ψάχνει τον καλύτερο τρόπο και να πάρει κονδύλια και από την Ευρωπαϊκή Ένωση και από εθνικά κεφάλαια. Και βεβαίως αυτό που φαίνεται μετά τον τουρισμό, ο οποίος έχει και το πρόβλημα που αντιμετωπίζουμε τώρα, εμείς παραγωγικά δεν μπορούμε να κάνουμε και πολλά πράγματα σε άλλους τομείς. Όμως σίγουρα μπορούμε στον πρωτογενή τομέα και στη μεταποίηση των προϊόντων. Γιατί αυτό, και βεβαίως ξέρετε, αυτό συνδέεται και με τον γαστρονομικό τουρισμό. Γιατί ο γαστρονομικός τουρισμός έχει να κάνει με τη δημιουργία εντυπώσεων τέτοιας ευχαρίστησης που ο άλλος όταν θα βρεθεί στο εξωτερικό το χειμώνα να κάνει ανάκληση της καλοκαιρινής πολύ καλής εικόνας και να τραβήξει να πάρει και ένα προϊόν οποιοδήποτε ελληνικό. Εμείς προωθούμε και προβάλλουμε τα ελληνικά μας προϊόντα. Οπότε ουσιαστικά και μέσω του τουρισμού έχουμε 32 εκατομμύρια πρεσβευτές των προϊόντων μας. Και αυτό πρέπει να το σκεφτόμαστε πάρα πολύ σοβαρά. Εγώ ελπίζω ότι αυτή η συγκυρία, μέσα από τις δυσκολίες που καταγράφονται, θα μπορέσουμε να αναγνωρίσουμε τα διαρθρωτικά σφάλματα που υπάρχουν και να προχωρήσουμε σε καλύτερο προγραμματισμό και οργάνωση για το μέλλον. Γιατί εμείς δεν έχουμε άλλη επιλογή. Αν δεν οργανωθούμε, δεν θα μπορέσουμε να κάνουμε πολλά πράγματα. Κάλεσμα για μαζική συμμετοχή στη σημερινή κινητοποίηση συγκέντρωση των εργαζομένων στον χώρο του επισητισμού και τουρισμού στην πλατεία Ελευθερίας, 7 το απόγευμα, απευθύνει το Σωματείο Ξενοδοχοπαλλήλων Κόνη Σύρου και η Βίτα Λεμέ το Δεκανήσου με ανακοίνωσή τους για να δυναμώσει το αγωνιστικό μέτωπο διεκδίκησης των δικαιωμάτων όλων των εργαζομένων. Η Celestial Cruises, βραβευμένη και αναγνωρισμένη ως η νούμερο ένα επιλογή κρουαζιέρας στα ελληνικά νησιά και την Ανατολική Μεσόγειο, παρατείνει την αναστολή των κρουαζιέρων της έως 30 Ιουλίου λόγω των συνεχιζόμενων ταξιδιωτικών οδηγιών και της προσωρινής αδυναμίας προσεγγίσεων κλειστών λιμανιών στις περιοχές που η εταιρεία δραστηριοποιείται. Λίγη αύριο η διανομή της δεύτερης δόσης προϊόντων για τους ωφελούμενους που λαμβάνουν βασικά αγαθά από το πρόγραμμα ΤΕΒΑ. Οι αιτήσεις έφτασαν τις 112 και τα υλικά δίνονται ανάλογα με τον αριθμό των μελών της οικογένειας. Η υπεύθυνη του προγράμματος για τον Δήμο Σταματία Κανταρζή μας ενημέρωσε για το ευρωπαϊκό αυτό πρόγραμμα. Αυτή τη στιγμή δίνουμε τη δεύτερη δόση, την πρώτη δόση του ΤΕΒΑ του Ταμείου Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους άπορους. Η πρώτη δόση ήταν το Μάρτιο. Αυτή τη στιγμή δίνουμε τη δεύτερη δόση και η τρίτη δόση θα είναι τον Ιούνιο. Το Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους άπορους στο ΤΕΒΑ υποστηρίζει τη διανομή τροφίμων και βασικών υλικών αγαθών. Οι ωφελούμενοι επιλέγονται σύμφωνα με τα εισοδηματικά τους και περιουσιακά κριτήρια. Οι αιτήσεις μας αυτή τη στιγμή είναι γύρω στις 112 αιτήσεις. Υλικά όμως δίνονται ανάλογα με τα άτομα που είναι μέσα στην οικογένεια. Δηλαδή μια οικογένεια που έχει περισσότερο από 2 άτομα, σίγουρα είναι περισσότερο τα τρόφιμα και τα που θα δώσουμε. Αυτή τη στιγμή δίνουμε και λόγω του για τη μη εξάπλωση του κορονοϊού έχουμε δώσει χλωρίνη, ενόπνευμα, γάντια, μάσκες και ό,τι άλλο χρειάζεται για τη μη εξάπλωση του κορονοϊού. Είχαμε πολύ μεγάλη βοήθεια και έχουμε από τον Ερυθρό Σταυρό, είναι εδώ, μας βοήθησαν, έχουν γεμίσει όλες τις σακούλες και τους ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ο Ερυθρός Σταυρός είναι πάντα δίπλα στο ΤΕΒΑ και βοηθάει. Ναι, βέβαια για να μπει σε αυτό το πρόγραμμα θα πρέπει να έχεις τα εισοδηματικά κριτήρια όπως σας είπα και πριν και περιουσιακά. Εντάξει, έχουμε κάνει και τον πενταψήφιο που υπάρχουν πάρα πολύ ενδιαφερόμενοι και βοηθάμε τον κόσμο, θα συνεχίσουμε να βοηθάμε γιατί μπορεί να μπαίνουμε σε ρυθμούς ή να έχουν ανοίξει κάποιες δουλειές, αλλά δεν πάβει να υπάρχουν άνθρωποι που δεν έχουν βρει δουλειά ακόμα, οπότε
θα στηρίζουμε και θα συνεχίσουμε να στηρίζουμε όλους αυτούς τους ανθρώπους που έχουν ανάγκη. Πρόσκληση σε ιδιώτες να συνδράμουν εθελοντικά σε περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης λόγω ρήπανσης της θάλασσας απευθύνει το Λιμεναρχείο ΚΟΜ με τηλέφωνο επικοινωνίας σε όσους ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν στο 2242-026-594. Αθρώα είναι η συμμετοχή των ενδιαφερομένων στα σεμινάρια τηλεκατάστασης που παρέχουν δωρεάν η Περιφέρεια Νοτιού Αιγαίου και ο Δήμος Ρόδου μέσω του αυτοδιοικητικού ΚΕΚ Γεώργιος Γεννηματάς. Οι εγγραφές ξεκίνησαν το προηγούμενο Σάββατο και εκτελήσονται ομαλά χωρίς τις λειτουργίες. Μέχρι το Σάββατο στις 6 το απόγευμα μπορούν οι ενδιαφερόμενοι να εγγράφονται στη πλατφόρμα του ΚΕΚ Γεώργιος Γεννηματάς. Κάθε εκπαιδευόμενος μπορεί να παρακολουθεί στο σεμινάριο χωρίς να χρειαστεί να μετακινηθεί με μόνο εξοπλισμό, έναν υπολογιστή ή ένα τάμπλετ. Με αρκετούς προσκυνητές και με την τήρηση όλων των μέτρων για τον κορονοϊό, πραγματοποιήθηκε χθες ο εσπερινός της εορτής της αναλήψης του κυρίου στο Ζιπάρι, στον οποίο χωροστάτησε ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Κόου και Νησίρου, κύριος Ναθαναήλ. Ο Σεβασμιότατος στην ομιλία του επισήμανε ότι η εορτή της αναλήψεως μίλησε για την σημασία της μεγάλης αυτής δεσποτικής εορτής και το μυστήριό της Θείας Οικονομίας, το οποίο είναι όσα έκαμε και κάνει η ανερμήνευτη Βουλή του Θεού για τη σωτηρία του κόσμου και του ανθρώπου. Μίλησε ακόμα για το έθιμο που υπήρχε παλιά στην ΚΟΤ, τα παιδιά να ανάβουν στις αυλές τους το βράδυ της αναλήψεως τις λαμπάδες του Πάσχα και τόνισε ότι πολλούς μπορεί να στεναχωρεί αυτή η κατάσταση με τα αυστηρά μέτρα για τον κορονοϊό, όμως ο χριστιανός έχει υποχρέωση το κακό να το κάνει καλό, προσθέτοντας ότι μέσα από αυτά ας προσπαθήσουμε να κρατήσουμε την υπακοή και την τήρηση της τάξης. Με τις ευχές και τις ευλογίες του Οικουμενικού μας Πατριάρχου, κ.
κυρίου κυρίου Βαρθολομαίου, να σταθούμε εδώ στον ευλογημένο μας τόπο και να τελέσουμε τον εσπερινό για την αυριανή μεγάλη ερωσή της αναλήψης του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Στην Ορθόδοξη Εκκλησία μας εορτάζουμε, πατέρες και αδελφοί μου, γεγονότα. Οι εορτές μας έχουν αναφορά, δηλαδή στηρίζονται πάνω σε κάτι που έγινε. Και αυτό θέλουμε να μην το ξεχάσουμε και γι' αυτό το επαναλαμβάνουμε κάθε χρόνο μέσα στον εορταστικό κύκλο. Όταν ήμασταν παιδιά, εδώ στον ευλογημένο μας τόπο, κρύβαμε τις λαμπάδες του Πάσχα να μην καούν μια και τις παίρναμε σε κάθε λειτουργία για να τις σκέμε λίγο. Και τις κρύβαμε γιατί θέλαμε απόψε μετά τον Εσπερινό να βγούμε τα παιδιά στην αυλή του σπιτιού μας και να κρατάμε αναμένη τη λαμπάδα και να προσπαθούμε να μην μας σβήσει μέχρι να καεί περίπου 5 δάκτυλα, γιατί αυτό που έμενε το χρησιμοποιούσαν οι μεγάλοι στις μεγάλες δυσκολίες και να προσέχονται στις μεγάλες κακοκαιρίες για να μην πάθει κάποια ζημιά το σπίτι ή τα υποστατικά γύρω από κανένα κεραυνό. Και μας έλεγαν οι μεγάλοι πως έπρεπε να κάνουμε αυτό γιατί καθώς ανέβαινε ο Χριστός στον ουρανό θα χαιρόταν όταν έβλεπε τα παιδιά να κρατάνε τη λαμπάδα τους και να του φέρουν να ανέβει γύρω στον ουρανό. Και εμείς τα παιδιά ήμασταν χαρούμενα γιατί προσφέραμε κάτι και εμείς στην άρα του Χριστού. Φωτίζαμε τον δρόμο για τον ουρανό. Αλλά αυτή η απλή πράξη που οι μεγαλύτεροι, οι παππούδες, οι γιαγιάδες, οι γονείς μας μας έλεγαν, έχει πίσω του μια μεγάλη ιστορία. Γιατί έβαζε μέσα στα παιδιά την ελπίδα και τη συμμετοχή στη σωτηρία του κόσμου. Γιατί αυτό κάνει ο Χριστός ανεβαίνοντας σήμερα στους ουρανούς. Προετοιμάζει τη σωτηρία του κόσμου. Ετοιμάζει την αιώνια ζωή του παράδεισου για μας. Αλλά οι καρδιές μας, πατέρες και αδελφοί μου, έχουν σφυριρίνει και δεν μπορούμε να καταλάβουμε ποια πράγματα. Και δεν τα καταλαβαίνουμε εμείς και δεν τα διδάσκουμε και στα παιδιά μας. Δεν τα παίρνουμε κοντά μας να τα μάθουμε να αγαπούν, να σέβονται, να ελπίζουν και κυρίως να αγωνίζουν. Αλλά για όλα αυτά χρειάζεται πρώτα-πρώτα να έχουν μεγάλη πίστη για να μπορούν να ξεπερνούν τα εμπόδια και να συνεχίζεται η πορεία του κόσμου. Θα μου πείτε τι έχουμε εμείς με την πορεία του κόσμου. Δεν θα συνεχιστεί ο κόσμος και χωρίς εμάς. Ο κόσμος είναι όμορφος όπως τον έβλεσε ο Θεός και η ομορφιά είναι η συμμετοχή των ανθρώπων. Να συμμετέχετε στην ομορφιά του κόσμου. Να σας αρέσει το όμορφο, γιατί όμορφο δημιούργησε ο Θεός τον κόσμο. Να προσπαθείτε να βάζετε στο περιθώριο την κακία και το μίσος του κόσμου. Το φαρμακείο που εφημερεύει και δεν εκτερεύει σήμερα στην πόλη μας είναι το φαρμακείο της Κωνσταντίνας Σταματιάδης στην οδό Κανάρη 43 με τηλέφωνο επικοινωνίας στο 2242-020-270 και στο Ζιπάρι εφημερεύει το φαρμακείο της κυρίας Αναστασίας Παλατζίδου με τηλέφωνο επικοινωνίας το 2242-1168-52. Πάμε αμέσως τώρα για την πρόγνωση του αυριανού καιρού. Με αρκετά σύννεφα προβλέπεται για αύριο καιρό στην περιοχή μας, ενώ οι άνεμοι θα πνέουν δυτική, νοτιοδυτική, με ένταση από 2-3 μποφόρων. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 13 έως 22 βαθμούς Κελσίου. Αυτές, κυρίες και κύριοι, ήταν οι σημαντικότερες ειδήσεις από τη δημοτική τηλεόραση ΚΟΑ. Από όλους εμάς, ευχές για ένα όμορφο απόγευμα. Γεια σας.